Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, κλείνει η εβδομάδα και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε αρκετά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Εσείς βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, το γνωρίζετε άλλωστε, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Στο email που βλέπετε στην οθόνη σας μπορείτε να στέλνετε θέματα που επιθυμείτε να αναπτύξουμε και αρκετά από αυτά είναι δικά σας θέματα, είναι δικές σας επιθυμίες και βέβαια φωτογραφίες με ωραία τοπία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά και με θέματα που θέλετε να τα ψάξουμε λίγο περισσότερο και να σας τα παρουσιάσουμε. Με την ευκαιρία να σας δείξουμε έτσι δύο φωτογραφίες, οι οποίες είναι τραβηγμένες από τον κύριο Σταύρο, ο οποίος μας τις έστειλε. Είναι δύο όμορφες φωτογραφίες που δείχνουν την Καλαμάτα από μακριά. Βλέπουμε και το ηλιοβασίλεμα εδώ. Είναι από το χιλιόμετρο τραβηγμένες και οι δύο φωτογραφίες, αλλά από διαφορετική γωνία η καθεμία. Την όμορφη Καλαμάτα λοιπόν από μακριά. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας αυτά που αποτυπώνετε σε φωτογραφίες, είμαστε εδώ να σας την παρουσιάσουμε και βέβαια να τις δούμε κι εμείς και να τις ευχαριστηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σταύρο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει η ένταση να μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας, στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη των ευρωεκλογών. Τα κόμματα θέτουν τα δικά τους μηνύματα, με διαφορετικό να είναι το διακύβευμα που θέτουν. Πάντως, στην ατζέντα, πολύ ψηλά παραμένει το ζήτημα της ακρίβειας ως ο μόνιμος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση, βέβαια, ζήτησε τώρα την παρέμβαση της Κομισιόν για τις πολυεθνικές που συνεχίζουν το δικό τους, θα έλεγε κανείς, πάρτι με τις εδώ τιμές των προϊόντων που είναι κατά πολύ υψηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ακρίβεια έχει εδραιωθεί και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας, όπως καταγράφεται άλλωστε και στις μετρήσεις. Με τις ευρωεκλογές πρωτών πυλών και τα μέτρα σκρέκαν να μην αλλάζουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών, η κυβέρνηση πλέον απευθύνεται στην Κομισιόν για να βρει λύσεις στα φαινόμενα υπερβολικής τιμολόγησης των προϊόντων των πολυεθνικών. Μάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα της θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμη και στα ίδια άμεση κατανάλωση του νοικοκυριού, καθώς και στα ίδια ατομικής προτίβασης, κατηγορίες δηλαδή που κυριαρχούν οι πολυεθνικές και στις οποίες στόχευσαν τα μέτρα σκρέκα για την καταπολέμηση ακρίβειας, οι μειώσεις τιμών που κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Απρίλιο είναι ανεπαίσθητες. Μόλις τη μία ποσοστιαία μονάδα, όταν ο κυβερνητικός στόχος είχε τεθεί στο μείον 15%. Ότι η εσχροκέρδεια έχει ονοματεπώνυμο. Και η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα θετικό βήμα ότι επιτέλους αυτό που λέμε τόσο καιρό, η πολιτική αυτή των πολυεθνικών στη χώρα μας είναι παράλογη και η ανοχή της κυβέρνησης. Νομίζω λόγω της ακρίβειας καταλαβαίνουν όλοι ξεπέρασε κάθε όριο. Ότι ασφαλώς και εκτιμώ ότι η κίνηση του Πρωθυπουργού είναι σημαντική. Γιατί χρειαζόμαστε την άδεια της κυρίας Van der Leyen για να επιβάλλουμε μέτρα? Οι καταναλωτικές οργανώσεις αναδεικνύουν πάντως την όλη υστέρηση που παρατηρείται στο να αντιμετωπιστεί ένα ολόκληρο ζήτημα που αυτή τη στιγμή καίει την ελληνική κοινωνία. Ήρθε τώρα μετά από τρεις μήνες να στείλει, που καλά, πολύ καλά κάνει, να στείλει επιστολή στην Ursula von der Leyen και να πει ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να ελέγξει τις πολυεθνικές η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πουλάνε και στην Ελλάδα στις ίδιες τιμές που πουλάνε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Πάμε λοιπόν να σας πω κάτι τραγικό, το οποίο ίσως να μην το γνωρίζετε. Μία από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες βρίσκεται στην Ελλάδα. Παράγει τα προϊόντα τα απορριπαντικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΡΕΒΗ και εφοδιάζει όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες οι τιμές είναι 50% και πλέον φτηνότερα από ό,τι στη χώρα που παράγει το προϊόν. Λοιπόν, έχει η κυρία Van der Leyen σε αυτό το πράγμα. Εδώ δείχνει την αδυναμία η κυβέρνηση στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Δεν μπορεί να ελέγξει.
Αυτά λοιπόν με την ακρίβεια, δύσκολα τα πράγματα, το γνωρίζουν όλα, έτσι, όλα τα νοικοκυριά. Πάμε τώρα να έρθουμε στο θέμα του καιρού, γιατί ήδη έχει γίνει αισθητή η αφρικανική σκόνη. Αλλαγή του καιρικού λοιπόν σκηνικού από σήμερα, με τη χώρα να χωρίζεται στα δύο. Η έλευση της αφρικανικής σκόνης θα κάνει αισθητή, θα γίνει αισθητή και στην Πελοπόννησο, όπου σε συνδυασμό με τη ζέστη διαρκείας δημιουργείται έτσι μια συνθήκη δυσφορίας, θα έλεγε κανείς. Οι ειδικοί παρέχουν οδηγίες προς ευφαθείς πολίτες για τις επόμενες ημέρες, αφού σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η επιστροφή της αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα συνοδεύεται από ζέστη διαρκείας. Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για φαινόμενα που θα επηρεάσουν τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, μεταξύ αυτών και την Πελοπόννησο, όπου οι θερμές αερίες μάζες από την Αφρική θα κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Έτσι όπως έρχονται οι αερίες μάζες από την Αφρική, εκεί επηρεάζουν περισσότερο σήμερα. Βέβαια, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές. Και ένα σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να σχολιάσουμε εδώ είναι ότι έχει εδώ την συγκέντρωση σκόνης καθύψος σε τρεις περιοχές. Είναι στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στην Αττική. Και βλέπουμε ότι στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τις έχουμε κοντά στο έδαφος. Ενώ αντίθετα στην Αθήνα είναι λίγο πιο ψηλά. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με την θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 34 και 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά νοτιάδες στο Ιόνιο, βορειάδες στο Αιγαίο πάλι με χαμηλές εντάσεις και η θερμοκρασία την Κυριακή λίγο παραπάνω. Δηλαδή κεντρικά και νότια περιμένουμε να φτάσουμε τους 32, 33 και 34 τοπικά σε περιοχές, κυρίως στην Κρήτη. Και όταν λέμε κεντρικά και νότια εννοούμε κυρίως δυτική κεντρική στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα. Αυτές είναι οι περιοχές γενικώς που θα έχουν τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Αλλά σιγά σιγά και η βόρεια χώρα ανεβαίνει, που τώρα ακόμα δεν έχει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα τώρα. Η Δευτέρα θα είναι η μέρα που περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Θα είναι λίγο παραπάνω, δηλαδή τη Δευτέρα περιμένουμε στα δυτικά να φτάσουμε και τους 34, τοπικά και 35 βαθμούς. Υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης προβλέπονται για αρκετές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους και η Καλαμάτα, με τους ειδικούς να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στον ευάλωτο πληθυσμό. Αυτός που έχει πρόβλημα υγείας θα είναι καλύτερα και παίρνει φάρμακα εισπνοώμενα ή έχει οξυγόνο στο σπίτι του, από τώρα να επικοινωνήσει με τον γιατρό του. Πιθανότητα να χρειαστεί, θα ακούσει τα ίδια που λέω εγώ, αλλά θα χρειαστεί ίσως να του πει να αυξήσει τα φαρμακά του, να πάρει περισσότερες εισπνοές, ιδιαίτερα αν χρειαστεί να κάνει κάποια δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα σας έλεγα το πιο αθώο και σχεδόν αμυντικός μηχανισμός είναι ο βήχας. Okay. Δηλαδή, βήχουμε για να διώξουμε τα σωματίδια αυτά, αλλά μερικές φορές είναι ενοχλητικός. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για μερικούς ανθρώπους που έχουν συνοσηρότητες όταν αρχίζουν να έχουν δύσπνοια. Δηλαδή, δυσκολία στο να πάρουν ανάσα, να φτάσει ο αέρας στα πνευμόνια τους. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια και να πάνε στο νοσοκομείο ή πάλι να ξαναμιλήσουν με τον γιατρό τους, αν δεν το έχουν κάνει από πριν. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα ξεκινήσει μια αργή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Η Τετάρτη ακόμα θα είναι μια μέρα με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά. Θα μπει όμως δυτικός άνεμος. Αυτό θα συγκρατήσει τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα στα ανατολικά. Ναι. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά θα έχουμε την αποκλιμάκωση. Έχουν δοθεί οδηγίες προστασίας από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για αυτές τις ημέρες. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σύση Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Δύσκολες ημέρες που θα ακολουθήσουν για όσους έχουν μια σειρά από ζητήματα. Έχουμε τις σχετικές οδηγίες, όπως είπες και εσύ, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συστήνεται προσοχή, όπως και κάθε άλλη φορά, σε όσους ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μιλάμε για τα παιδιά, τα μωρά, τα άτομα έως 65 ετών, άτομα που αντιμετωπίζουν χαπ, έχουν χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, καρδιαγκιακές παθήσεις, συγγνώμη για το σαργάμ. Mm. Και να πούμε ότι, έτσι για να έχει μια εικόνα ο κόσμος και να είναι λίγο σε εγρήγορση, τα συμπτώματα από την έκθεση στην αφρικανική σκόνη ποικίλουν από τον ερεθισμό των ματιών, από ερεθισμούς στη μύτη, στη σωματική κοιλότητα, στη δυσκολία στην αναπνοή, γιατί όλη αυτή η ατμόσφαιρα σίγουρα προκαλεί και μια δυσφορία, δύσπνια, επιμόνω βήχα,
υπάρχουν τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν και αλλεργικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δουν μια επιδείνωση ή εύκολη κόπωση, επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι μια σειρά από συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας κρατήσουν σε εγρήγορση. Προφανώς απευθυνόμαστε όλοι στο θεράποντα ιατρό μας, εάν και εφόσον διαπιστώσουμε ότι όντως κάποια από αυτά τα συμπτώματα τα εμφανίζουμε, και σίγουρα θα πρέπει να περιορίσουμε τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, παραμένουμε σε εσωτερικούς όσο το δυνατόν περισσότερο, εάν είναι αναγκαίο να περιορίσουμε έτσι κάπως τις μετακινήσεις μας και να τις κάνουμε με προσοχή, σωματική εργασία, αθλητική δραστηριότητα να περιοριστεί στο πλέον ικανό, όταν βγαίνουμε έξω συστήνεται να φοράμε και μια μάσκα, δεν είναι κακό για να τώρα βέβαια εσείς να φοράμε μάσκα και με τόσο υψηλή θερμοκρασία είναι ένα ζήτημα, παρατάστα είναι η μόνη προστασία που μπορούμε να έχουμε στη σκόνη και στην προκειμένη αυτή περίπτωση. Καλό βέβαια είναι αν δεν χρειάζεται να μην μετακινηθούμε, έτσι, να μείνουμε στο σπίτι. Και να μένουμε ενυδατωμένοι πάντοτε, ακόμη και τα ντουζάκια και η συχνή, το πίνοντα συχνά νερό μας βοηθάνε να περάσουμε αυτές τις ημέρες από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα μας αφήσουν οι πολλές ζέστες και σίγουρα η σκόνη φαντάζομαι θα υποχωρήσει και λίγο νωρίτερα, οπότε μέχρι τότε υπομονή και προσοχή. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη δομήσει το σχεδιασμό της για τη νέα τουριστική περίοδο με βασικό ζητούμενο την εξωστρέφεια και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού για τη δημιουργία οργανισμών διαχείρισης προορισμών, με στόχο βέβαια τη διάρκεια και τη συνέχεια των πολιτικών, την ευθυγράμμιση των εταίρων του οικοσυστήματος τουρισμού και τη στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άνοιγμα σε νέες αγορές, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού, διεκδικήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων, ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για την Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Πτωχού, έχοντας ήδη δομήσει το σχεδιασμό της για τη νέα τουριστική περίοδο. Η όθηση που έχει δώσει η Κώστα Ναβαρίνο με την τεράστια προσφορά σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίαρχα με τον τρόπο διαχείρισης που δείχνει τον δρόμο, αναδεικνύει ουσιαστικά και την κατεύθυνση πάνω στην οποία μπορεί να κινηθεί το τουριστικό μοντέλο στην Πελοπόννησο με συνέργειες και έμφαση στην προστιθέμενη αξία. Οι ΤΕΜΕΣ και το Κώστα Ναβαρίνο προφανώς έχουν πάρα πολύ θετικά στοιχεία στη δραστηριότητά τους. Κάτι όμως που ήταν κρίσιμο και ήρθε και κατά τη γνώμη μου κάλυψε ένα κενό το οποίο υπήρχε, είναι ότι ως οργανισμός έχει το μέγεθος και την κρίσιμη μάζα να κάνει τη διαφορά. Και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία και έπαιξε ηγετικό ρόλο, ειδικά στην Νότια Πελοπόννησο, όσον αφορά στην ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς. Βασικό ζητούμενο για την Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Πτωχού είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσω της διεκδίκησης χρηματοδοτικών εργαλείων και παρεμβάσεων αλλά και αποφάσεων που λαμβάνονται, παρέχοντας στήριξη και βοήθεια στους επαγγελματίες του τουρισμού. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε τρέξει πάρα πολύ και έχουμε κάνει τη δουλειά που πρέπει, που δεν έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι δουλεύεται το Εθνικό Χώρο Ταξικού Τουρισμού, το οποίο κατηγοριοποιεί τους επιμέρους προορισμούς με διάφορα κριτήρια. Άρα θεωρώ ότι αυτά τα δύο εργαλεία θα έρθουν και θα διευκολύνουν, θα ενισχύσουν, θα δώσουν και αυτοπεποίθηση για την ύπαρξη περισσότερων και μεγαλύτερων επενδύσεων. Μείζονος σημασίας οι υποδομές και πρωτίστως εκείνη του αεροδρομίου Καλαμάτας. Με τον Θανάση Μιχελόγκο να τονίζει πως η περιφέρεια πιέζει προς την κατεύθυνση των εξελίξεων. Τα μηνύματα είναι αρκετά θετικά για το τρέχον 2024. Αυτή η πολιτική κάποια στιγμή θα στρίψει ή θα αλλάξει ριζικά ή κρίσιμα όταν θα έρθει πλέον η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου, όπως περιγράψατε. Είναι μια διαδικασία σχετικά ανελαστική, υπό την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλο το project. Ξέρουμε ότι το επόμενο σημαντικό βήμα είναι το καλοκαίρι, όταν θα ανοίξει το tender για τα σχόλια όσον αφορά στα σχέδια συμβάσεων. Εμείς από πλευράς μας προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία και να πιέσουμε για την επιτάχυνσή της. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού στάθηκε ιδιαίτερα και στα όσα έρχεται να προσφέρει η δημιουργία DMO. Το ερχόμενο του έργου αυτού είναι σύμβουλοι του ιδιωτικού τομέα να καθοδηγήσουν τους επιμέρους προορισμούς στο να διαμορφώσουν τα απαραίτητα σχέδια διαχείρισης προορισμού, να διαμορφώσουν το μοντέλο διακυβέρνησης και εφαρμογής των σχεδίων αυτών και βέβαια κάποιο on the job consultancy, δηλαδή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την υλοποίηση. Εμείς είμαστε μέσα σε αυτή την πολιτική και θεωρώ ότι επειδή είναι και έργο του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σφιχτές οι προθεσμίες, ξέρετε, άρα
Σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα, έτσι, να κάνουμε τα πρώτα βήματα εφαρμογής. Να έρθουμε τώρα στο χώρο της υγείας. Αυξημένη παρατηρείται η προσέλευση στα τακτικά ιατρία του νοσοκομείου Καλαμάτας, την ώρα που αυξάνονται και τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Παράλληλα, θετική είναι η απόδοση της νέας κατάστασης με τα απογευματινά χειρουργία. Συνεχίζονται κάθε Τετάρτη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας τα απογευματινά χειρουργία. Η απόδοσή της θεωρείται ικανοποιητική και εφόσον υπάρχει αυτός ο ρυθμός ζήτησης, ενδεχόμενα μπει και δεύτερη ημέρα. Τα απογευματινά χειρουργία συνεχίζουν αυξανόμενα. Έχουμε κάθε Πέμπτη προς το παρόν και θα δούμε αν θα βάλουμε και δεύτερη ημέρα. Έχουν διενεργηθεί 15 χειρουργία μέχρι τώρα και μέσης και μεγάλης βαρύτητας και μικρής βαρύτητας. Είμαστε ικανοποιημένοι από την διαδικασία, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, υπάρχει συμμετοχή και από γιατρούς και κυρίως γίνονται ουρολογικά και ορθοπαιδικά περιστατικά, που έχουν και αρκετά μεγάλη αναμονή βέβαια. Άρα είναι κάτι που τελικά για το δικό μας νοσοκομείο και για τη δική μας κοινωνία καταγράφεται στις θετικές εξελίξεις. Πέρα από τα απογευματινά χειρουργία, αυξημένη είναι η κινητικότητα και στα τακτικά ιατρία του νοσηλευτικού ιδρύματος με την χρήση των ηλεκτρονικών ραντεβού. Γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Να σας πω ότι το ευχάριστο είναι ότι όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται η χρήση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για το κλείσιμο των ραντεβού. Ήδη το 60% των ραντεβού κλείνονται ηλεκτρονικά. Πολύ λιγότερα ελάχιστα τηλεφωνικά και τα άλλα με φυσική παρουσία. Και το συνιστούμε στους συμπολίτες μας αυτό, ιδιαίτερα στα ιατρία που είναι, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και είναι δύσκολα τα ραντεβού, στα ιατρία τα οφθαλμολογικά και τα γαστρεντερολογικά, να επιχειρούνται τα ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Και επίσης να παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία, γιατί μπορεί και να μην έχουν βρει κάποιο ραντεβού εξ αρχής, αλλά στην πορεία μπορεί να υπάρξουν ακυρώσεις και να μπορούν να βρουν ραντεβού. Άρα η χρήση και η λειτουργία και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα κλείσιμα των ραντεβού είναι προς όφελος οπωσδήποτε και των πολιτών και συνιστώ ιδιαίτερως να την χρησιμοποιούν. Παραμένουμε στο χώρο της υγείας. Πραγματικά συγκλονισμένο παραμένει το Πανελλήνιο και εξαιρετικά ανήσυχοι είναι οι γονείς μετά την τραγική είδηση ότι ένα παιδί 3,5 ετών έχασε τη ζωή του από οξία μυοκαρδίτιδα που του προκάλεσε λίμωξη από παρβοϊό. Να δούμε όμως τι είναι αυτός ο ιός και από πού προκαλείται. Μας το έχετε ζητήσει, είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα που έχουμε λάβει από εσάς, γιατί θέλετε, έτσι, νιώθετε ανησυχία και θέλετε κάποιες απαντήσεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Τζορτζίνης, είναι παιδίατρος και είναι και διευθυντής του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζορτζίνη. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε για το τι είναι ο παρβοϊός, γιατί πραγματικά οι γονείς είναι ανήσυχοι το τελευταίο διάστημα, γιατί πέρα από το θάνατο είχαμε και κρούσματα αρκετά. Ναι. Είναι μια παιδική αρρώστια. Οι παιδίατροι τη λέμε και πέμπτη νόσο και είναι μαζί με την ηλαρά, την έδρα, την οστρακιά και την παροτίτιδα. Είναι συνηθισμένη, τη βλέπουμε στο ιατρείο και φέτος έχω δει κάποια κρούσματα, τα οποία είναι συνήθως ελαφρά. Μεταδίδεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο και τα συμπτώματα είναι ήπια, καταρροή, πυρετός, κοιλιακό άλγος. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Τώρα, και μετά από μόλις εμφανιστεί ο πυρετός και αυτά, εμφανίζεται μετά από 4-5 μέρες μέχρι 7 μέρες, εμφανίζεται και μια ερυθρότητα στα μάγουλα, σαν ράπισμα, πως θα έχεις φάει σφαλιάρα. Ναι. Τα οποία μπορούν να εμφανιστούν και στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα και στον κορμό, φεύγουν και μπορούν να ξαναέρθουν να εμφανίζονται για κάμποσο καιρό. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Σχετικά είναι ήπια νόσους. Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε, αντιμετωπίζετε εύκολα? Μόνο με αντιπυρετικά. Τώρα, όπως έγινε και αυτό το κρούσμα το τραγικό, μια επιπλοκή που κάνει είναι η ενδοκαρδίτιδα. Την οποία, μυοκαρδίτιδα, η οποία, αν δεν έχει το παιδί, δεν είναι μεγάλο, να πει ότι, να δούμε τα συμπτώματα, ότι πονάει, ότι δεν μπορεί να ανασάνει καλά, είναι δύσκολο να την εντοπίσουμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε μια εξέταση με τροπονίνη
για να δούμε τι υπάρχει. Και τα κρούσματα που είναι και άλλα 11 που βρέθηκαν τώρα και στον παιδικό σταθμό νοσηλεύονται για αυτό το λόγο. Βρήκανε ότι μετρήσαν την τροπονή, είναι αυξημένη και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στον Άσιο. Έχει επιπλοκές, ναι. Πέρα από την ενδοκαρδίτιδα πονάει, κάνει αθραλγίες. Σε μια έγκυο, αν προσβληθεί η έγκυος, μπορεί να κολλήσει και το έμβριο. Οπότε μπορεί να έχουμε και εκεί τραγικά αποτελέσματα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι σπάνια. Είναι δεν σπάνια, αλλά... Από... Ναι. Μόνο... Ναι. Είναι σπάνια, μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι. Ναι. Μεταδίδεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως μεταδίδεται η γρήπη, όπως μεταδίδονται οι κοινές ιώσεις. Τώρα, τι θα κάνει το γονιό έτσι να ανησυχήσει περισσότερο και να απευθυνθεί στο γιατρό? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έρχονται στο γιατρό όταν έχουν επιτρεπτό να τα βλέπουν τα παιδιά και δίνουμε ναι. οδηγίες. Αν κάνει πιο ψηλοπυρετό, αν δείτε το παιδί σας δεν είναι καλά, δεν τρώει, δεν έχει όρεξη, είναι νοθρό, να το ξαναδούμε. Αυτά είναι οι οδηγίες που δίνουμε πάντα. Συνήθως μας λέτε εσείς... Βέβαια, είναι ναι. ευαισθητοποιημένοι. Συνήθως όμως εσείς οι παιδίατροι μας λέτε ότι εξετάσεις κάνουμε αν επιμένει ο πυρετός, δηλαδή αν είναι πάνω από τρεις ημέρες και δεν έχει πέρα πέσει. Από τις τρεις μέρες, όχι. Μπορούμε να κάνουμε και την πρώτη μέρα, αν βρούμε ένα παιδί νοθρό, ναι. υψηλό πυρετό, θα κάνουμε και από την πρώτη μέρα. Πέρα από αυτό τώρα, σε όλα τα παιδιά που έχουν πυρετό που έρχονται και στα ιατρία και στο κέντρο υγείας θα κάνουμε... Το τετραπλό τεστ που είναι για γρήπη, γιατί έχουμε ακόμα συμπτώματα, κρούσματα γρήπης, κορονοϊού και λιγότερα πια RSV. Και κάνουμε και στρεπ τεστ όταν δούμε και κόκκινο λαιμό. Δεν είναι τα παιδιά έτσι στο έλεος, δηλαδή τα αφήνουμε, βλέπουμε και κάνουμε. Κάνουμε τις εξετάσεις και άμα χρειαστεί και αιματολογικές. Κρίνει ο γιατρός πότε θα γίνονται. Τώρα υπάρχουν μέτρα προφύλαξης, προληπτικά μέτρα δηλαδή... Ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όπως είναι σε όλες τις ιώσεις, ο συγχρονισμός. Να μην είναι πολλά παιδιά μαζί, όταν είναι άρρωστα μένε στο σπίτι, είναι βασικό. Βέβαια, να κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι είναι ήπιας έτσι κυρίως μορφής. Ναι. Βέβαια, είχαμε αυτό το περιστατικό, το δυσάρεστο. Σε όλα συμβαίνει, δυστυχώς. Ναι. Και είχαμε και εδώ έτσι κάποια περιστατικά, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Με τα συμπτώματα, η διάγνωση, για να βγει η κανονική διάγνωση, πρέπει να κάνουμε PCR ή ορολογικές εξετάσεις. Αλλά με το ιστορικό που έχει και με την εικόνα που βλέπουμε, δηλαδή στα μάγουλα την ερυθρότητα αυτή, φεύγει και έχει κνησμό με τον πυρετό και αυτά, εκεί πάει το μυαλό μας. Ναι. 100% για τη διάγνωση όπως σε όλα τα νοσήματα πρέπει να κάνουμε εργαστηριακά. Άχι. Στα υιογενή πιο πολύ. Ναι. Κατά τα άλλα, πώς πάμε από ιώσεις, τελειώνουμε. Έχουμε ακόμα. Έχουμε, πάντα υπάρχουν. Τώρα, ειδικά τώρα με τη σκόνη που είχατε και το ρεπορτάζ το προηγούμενο, ναι. Θα αρχίσουν πάλι όπως ήταν πριν 20 μέρες που είχαμε πάλι, με ρινίτιδες, κρίση άσπατος, σε παιδιά που είναι ευπαθή, ομάδες που είναι ευπαθείς. Να, αυτά δυστυχώς. Άλιστα. Κύριε Τζορτζίνη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Παραμένουμε στο θέμα και να δούμε σε αυτό το σημείο ένα σχετικό ρεπορτάζ. Μετά την τραγική είδηση για τον χαμό ενός μικρού κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη από οξία μυοκαρδίτιδα που προκλήθηκε λόγω λίμωξης του παρβοϊού και της εμφάνισης ηρωής περιστατικών στον παιδικό σταθμό όπου φοιτούσε, οι ειδικοί εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο παρβοϊός είναι ένας συχνός ιός για τον οποίο δεν έχουμε ούτε δυνατότητα εμβολιασμού ούτε ειδική αντιοικη αγωγή. Περίπου στο 20% των περιπτώσεων οι ασθενείς το περνούν τελείως ασυμπτωματικά. Περνάει, θα λέγαμε, συνήθως είτε και ασυμπτωματικά, μπορεί δηλαδή να το έχουμε κολλήσει και ο περισσότερος πληθυσμός γύρω μας το έχει κολλήσει και έχει ειδικά αντισώματα, είτε με πολύ αμβλυχρά συμπτώματα, με λίγο πυρετό, λίγο βήχα συνάχη και με ένα εξάνθημα το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο εμφανές. Υπάρχει στη βιβλιογραφία σε πολύ σπανίες περιπτώσεις, ακόμα και στην Ελλάδα, περιστατικά όπως δυστυχώς σε αυτό το παιδάκι που αναφέρατε, μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, το οποίο ακόμα πιο σπάνια μπορεί να είναι θανατηφόρο. Οπότε είναι μια πολύ σπάνια δυσμενής εξέλιξη.
Επιβεβλημένη, χαρακτηρίζει ο ΕΟΔΗ την εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και την αυξημένη κλινική υποψία, αλλά και την έγκαιρη εργαστηριακή επιβεβαίωση των ύποπτων κρουσμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις ηρωών για την προστασία των επίνωσων ατόμων υψηλού κινδύνου, όπως έγκυες και μικρά παιδιά. Το που έχει ανεβάσει το FDA είναι ότι επειδή δεν μπορούμε, είναι πολύ μεταδοτικό, δεν μπορούμε εύκολα να το διαγνώσουμε. Είναι κλασικές οδηγίες που λέμε ότι όταν βλέπουμε κάποιον ανοσεί, να είμαστε σε απόσταση, να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε πώς εφταλμιζόμαστε. Είναι κυρίως με την αναπνευστική οδό που μεταδίδεται και κυρίως οι τρεις κατηγορίες που κινδυνεύουν για πολύ σοβαρή νόσηση είναι οι εγκυμονούσες. Οπότε φανταστείτε μία μητέρα, μία έγκυο, η οποία έχει και ένα παιδί μικρό σε ηλικία, διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, ακόμα και για αποβολή. Τα άτομα με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, όπως τα μεταμοσχευμένα άτομα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Τσουχτερές αλλαγές με αυστηρά και βαριά πρόστιμα έφερε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή. Τα ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τις 10.000 ευρώ, ενώ εάν κάποιος κάνει την ίδια παράβαση πολλές φορές, του αφαιρείται το δίπλωμα για 5 χρόνια και αναγκάζεται να ξαναδώσει εξετάσεις. Μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν 518 νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα. Πολύ αυστηρότερες είναι οι αλλαγές που έφερε ο νέος ποινικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ασφάλεια στους δρόμους. Μία από αυτές είναι ότι σταματούν οι κυρώσεις για το αυτοκίνητο και δεν αφαιρούνται εύκολα οι πιναγίδες του. Ότι δημιουργείται μία όχι ενεχοποίηση του αυτοκινήτου, δηλαδή πλέον το αυτοκίνητο σταματάει να έχει κάποιες κυρώσεις σε παραβάσεις που κάνει ο οδηγός, έτσι ώστε αν κάποιος οδηγός από την οικογένεια κάνει μια παράβαση, να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες του αυτοκινήτου να το χρησιμοποιούν κανονικά. Άρα δεν γίνεται η αφαίρεση των πινακίδων. Από εδώ και στο εξής, φρένο μπαίνει στο σβήσιμο των κλήσεων. Αυστηροποιεί τον νόμος για τις μοτοσυκλέτες, ενώ αν κάποιος κάνει την ίδια παράβαση, το αφαιρείται το δίπλωμα για 5 χρόνια και ξαναδίνει εξετάσεις. Άλλο που θα συμβεί στη χώρα μας είναι ότι θα σταματήσει να δημιουργείται το σβήσιμο των κλήσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε από εδώ και πέρα, όταν έχουμε μία παράβαση, να προβαίνουμε σε αθέμητα μέσα και να την σβήνουμε. Ο νόμος θα είναι πιο αυστηρός για τους χρήστες των μοτοσυκλετών όταν δεν φορούν το κράνος. Και να πω και κάτι άλλο, ότι θα γίνεται αφαίρεση διπλώματος για 5 χρόνια όταν κάποιος οδηγός κάνει 3 φορές την ίδια παράβαση. Λόγου χάρη, όταν γίνεται παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, όταν γίνεται παραβίαση του stop, όταν 3 φορές τον πιάνουν μέσα σε 5 χρόνια με το αλκοόλ, όταν επίσης κάνει επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμού με το όχημά του, ή όταν ξεπεράσει πάλι 3 φορές το όριο ταχύτητας, κατευθείαν το αφαιρείται το δίπλωμα για 5 χρόνια και θα πρέπει να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις για να έχει πάλι το δίπλωμα οδήγησης οποιοδήποτε όχημα χρησιμοποιεί. Πιο τσοχτερά όμως είναι και τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα. Από εκεί το πρόστιμο ξεκινάει από 350 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500 ευρώ. Και όσον αφορά για κάποιο όχημα το οποίο κινείται από ακινησία παρανόμως και δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, αν ο οδηγός τον σταματήσουν την πρώτη φορά, έχει ένα διοικητικό πρόστιμο περίπου πάλι στα 350 ευρώ, στα 500. Εάν όμως ο οδηγός δεν συνετιστεί και τον πιάσουν δεύτερη φορά, δηλαδή είναι υπότροπος, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10.000 ευρώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, μίνιβαν 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Μήπως το password σας είναι πασίγνωστο? Ο σκοπός του password είναι να δυσκολεύει την πρόβλεψή του. Βάλτε τυχαία γράμματα, αριθμούς ή και σύμβολα και μην αποθηκεύετε ποτέ password σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών. Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και βέβαια βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές και σας παρουσιάζουμε έτσι υποψήφιους ευρωβουλευτές προκειμένου να κατασταλάξετε κι εσείς και να επιλέξετε έτσι το καλύτερο για να μας εκπροσωπήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Φαντάζομαι τώρα κάνετε προεκλογική εκστρατεία, έτσι? Ναι. Γυρίζετε σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι σας λένε οι πολίτες? Εγώ ιδιαίτερα στις περιοχές που ακουμπάει ο τουρισμός, θα έλεγα. Είσαστε και πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό. Ναι, στην Αττική. Ναι, οπότε γνωρίζετε από μάγειρα πολύ... στο επάγγελμα. Οπότε τα ξέρετε από καλύτερα πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι τα τουριστικά και είναι και θέματα επίκαιρα τώρα, γιατί ξεκινάει και τουριστική σεζόν. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι και ένα θέμα έτσι, που απασχολεί έντονα, γιατί απασχολεί και τους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και τους εργαζόμενους. Έτσι είναι. Πώς είναι η εικόνα? Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι αυτά που αξιοποιούμε και εμείς, ούτως ώστε να αποκαλύψουμε την βασική αντίθεση που υπάρχει στον τουρισμό. Βέβαια, πέρα από τα στοιχεία υπάρχει η ζωντανή πραγματικότητα
η εμπειρία των εργαζομένων, δηλαδή και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά έχουν μια σημασία και τα στοιχεία. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές, 4-5 αστέρων, με τα ακριβά, όπως ξέρετε, δωμάτια, τα οποία απευθύνονται σε πορτοφόλια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το λαϊκό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο και η δυνατότητα των εργαζομένων και του λαού της Ελλάδας να κάνει διακοπές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μισοί έχουν καταφέρει το 2023 να κάνουν διακοπές έστω και 4 μέρες. Και προφανώς κάποιοι δήλωσαν με βάση την έρευνα ότι κάναν διακοπές σε συγγενικά πρόσωπα και όχι σε καταλήμματα και ιδιαίτερα αυτού του επίπεδου. Ή με προγράμματα. Έτσι, ή με τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού. 20,5 ήταν τα δισεκατομμύρια που εισέπραξαν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό. Και αυτή τη στιγμή ο μισθός των εργαζομένων, με βάση τα επίσημα στοιχεία και τη συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει για το 2023 και 2024, είναι στο μισθό του 2011. Έχει παραμείνει εκεί δηλαδή. Τώρα έφτασε εκεί. Όχι απλά έχει παραμείνει εκεί. Τώρα πήραμε 5,5% αύξηση και φτάσαμε το 2011. Ναι. Το 2011 είχαμε κάτω από 14 εκατομμύρια αφήξεις στην Ελλάδα τουριστών και το 2022 φτάσαμε κοντά στα 27 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις 15 του μηνός ζοριζόμαστε για να τα βγάλουμε πέρα όπως όλοι όλες οι εργαζόμενοι. Όλες οι οικογένειες και όλοι οι εργαζόμενοι. Ναι. Όμως εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι κυρίως εποχικοί. Δουλεύουν στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες. Και υπάρχει ακόμα αυτός ο απαράδεκτος μνημονιακός νόμος που ψήφισαν όλα τα κόμματα του 2011, που λέει ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό θα έχουν 3 μήνες ταμείο ενεργείας. Και τους άλλους 3 μήνες. Το μόνο που μένει είναι να ανακαλύψουν και την ένεση που θα μας βάζει σε χειμερή ανάρκη, ούτως ώστε να τα βγάλουμε πέρα μέχρι, πώς θα ζήσουν τους μέχρι την έναρξη τη σεζόν. Και αυτή αν θα βρουν έτσι και εργασία. Υπάρχει εργασία, γιατί το μεγάλο αγκάθι από ό,τι φαίνεται είναι η έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό, έτσι. Γιατί δεν πάνε οι νέοι άνθρωποι έτσι να ασχοληθούν με τον τουρισμό? Γιατί εντάξει, καλός ή κακός, ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της χώρας. Έτσι. Καλά, εμείς δεν τη θεωρούμε και βιομηχανία με την έννοια της βαριάς βιομηχανίας, όπως το αναφέρουν τα άλλα κόμματα, γιατί καταρχήν αναπτύσσεται σε ένα κλίμα πολύ, να το πούμε έτσι, ευάλωτο, και ο ίδιος ο τομέας αυτός είναι ευάλωτος. Για παράδειγμα, δεν θα το λέγαμε ότι είναι και πολύ τουριστικό η Ελλάδα να εμπλέκεται σε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή και να γίνεται, να το πω έτσι, προγραμματισμός για τον τουρισμό του 2025-2026-2027. Ένα ζήτημα είναι αυτό, αλλά το ότι οι εργαζόμενοι δεν πάνε αυτή τη στιγμή να δουλέψουν στον κλάδο αυτών. Ένα στοιχείο είναι ότι μέσα στην πανδημία η κυβέρνηση τους έστειλε στα 534 ευρώ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί υπήρχαν πολλοί εποχικοί οι οποίοι δεν είχαν καθόλου εισόδημα και αναγκάστηκαν να αλλάξουν κλάδο, να κάνουν άλλες δουλειές ούτως ώστε να τα βγάλουν πέρα. Δεν υπήρχε τίποτα, cents, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων, γιατί λέγανε θα λογαριαστούμε μετά, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και δήλωνε και μέσα στη Βουλή. Και προφανώς οι συνθήκες δουλειάς, 7 μέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα, χωρίς ρεπό, συνεχόμενα για 6 μήνες, με ένα όγκο δουλειάς που με βάση τα περσινά στοιχεία οι ελλείψεις ήταν 60.000 ατόμων. Καταλαβαίνετε ότι ήταν διπλάσια δουλειά. Ένας εργαζόμενος έκανε για δύο και για τρία απόστα δουλειά. Και πόσο μάλλον σε επαγγέλματα όπως το μάγειρα, της καμαριέρας, που είναι πάρα πολύ σκληρά. Και προφανώς, μάλλον ένα παράγοντα να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς είχαμε το εφάπαξ, ας πούμε, για παράδειγμα. Στην 20η αιτία παίρναμε ένα εφάπαξ ποσό από τον ΕΦΚΑ, από δικές μας φορές, που ήταν ένα πολύ σημαντικό βοήθημα. Μας το κόψανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το διατήρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και στα 62 ήμασταν στα βαρέα θηγήνα επαγγέλματα. Οι μάγειρες, οι καμαριέρες, σε αυτό το πολύ δύσκολο, οι σερβιτόροι, μας πετάξαν έξω και τα βαρέα αθηγινά επαγγέλματα, και είναι αναγκασμένος ένας εργαζόμενος που κάνει 120 με 130 το χρόνο να βγει στα 67 στη σύνταξη σε τέτοιες συνθήκες δουλειάς. Με δύσκολες συνθήκες. Ας φτιάξουν λοιπόν αυτά, ας βελτιώσουν και να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των εργαζομένων, να δουλεύουν ανθρώπινα και να έχουν ένα μισθό ο οποίος να ανταποκρίνεται στη δουλειά που κάνουν και στα κέρδη. Και μετά θα δούμε αν θα υπάρχουν βρουν προσωπικό ή όχι. Ή όχι.
Είναι όμως ένα μεγάλο θέμα και από ό,τι φαίνεται είναι το μεγαλύτερο για αυτή την περίοδο. Και είναι και κριτήριο ψήφου, εμείς λέμε. Ναι. Γιατί πρέπει να καταδικαστεί αυτή η πολιτική που διατήρησε αυτή την κατάσταση. Κάποιοι έχουν ευθύνη. Και μόνο το ΚΚΕ οργάνωσε αγώνες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά και εδώ στην περιοχή σας για να έχουν οι εργαζόμενοι ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, τέτοια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Κερδίθηκαν αυτά τα δικαιώματα? Όχι, δεν κερδίθηκαν. Δεν κερδίθηκαν. Ό,τι κατακτήσαμε βέβαια μέχρι σήμερα, γιατί έχουν γίνει κατακτήσεις, ακόμα και αυτή η μικρή αύξηση του μισθού που πήραμε, την πήραμε μέσα από αγώνες, μέσα από κινητοποιήσεις, απεργίες που τα μέλη του ΚΚΕ πρωτοστάτησαν. Ναι. Και τα στελέχη των άλλων κομμάτων, οι συνδικαλιστές τους, ήταν μακριά από αυτά. Βέβαια, στο πλαίσιο αυτό μπαίνουν και οι εργαζόμενοι στην εστίαση και είναι και οι... Ακόμα χειρότερα. Οι διανομής, οι delivery και όλοι αυτά. Και όλοι αυτοί που είναι και επικίνδυνα τα επαγγελματά τους και πολλές φορές έχουμε δει δυστυχώς να χάνουν και τη ζωή τους. Μετά από πολλές κινητοποιήσεις, να ξέρετε, ειδικά στην Αθήνα και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, απεργίες, καταφέραμε οι διανομής να κερδίσουν τα αυτονόητα, δηλαδή τι, να τους χορηγούνται όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να έχει ένας οδηγός μηχανής. Ναι. Και μάλιστα ένας οδηγός μηχανής, ο οποίος δουλεύει 8, 9 και 10 ώρες την ημέρα. Μέχρι πέρσι δεν προβλεπόταν τίποτα παρά μόνο το κράνος να δίνεται σε αυτούς τους διανομής, οι οποίοι πάνε και με τα δικά τους οχήματα. Με τα δικά τους, ναι. Να δουλέψουν. Και το ζήτημα τώρα είναι... Και νομίζω ότι έχει προϋπόθεση για να προσληφθεί, έτσι. Να έχει και δικό του μηχανάκι. Το έχουν επιβάλει οι εργοδότες. Και το έχει βέβαια, το έχουν νομιμοποιήσει και οι κυβερνήσεις. Και το ερώτημα είναι τώρα, έχουν κάνει ελέγχους για να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας τόσο ώστε να προστατεύεται η ζωή τους σε αυτές τις... Έμαθα χθες ότι ένας διανομέας εδώ στην Καλαμάτα τράκαρε. Ναι. Χτύπησε πάλι. Ευτυχώς είναι... Ελαφρά, δεν έχει ευτυχώς κάτι σοβαρό. Ναι. Είναι καλά. Και το ευχόμαστε περαστικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν γίνονται ούτε καν έλεγχοι. Έχουν υποβαθμιστεί όλες οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε αυτό. Ό,τι κερδίσαμε λοιπόν, το κερδίσαμε άγωνα. Δεν μας το χάρισε κανένας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θέλουμε να εκφραστεί και στις εκλογές αυτές. Άρα εκτιμάτε ότι η ψήφος των πολιτών σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να είναι μια ψήφος αντίδρασης, τιμωρητική. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να τους τιμωρήσουν. Πρέπει να τους τιμωρήσουν και οι εργαζόμενοι και οι αγρότες που κάνανε κινητοποίησεις και αυτοί για αυτονόητα πράγματα, για να έχουν φτηνό πετρέλαιο, να μην φορολογούνται όπως φορολογούνται οι μεγαλοβιομήχανοι και επιχειρηματίες, για να μην πω ότι δεν φορολογούνται όπως αυτοί, γιατί αυτοί έχουν φοροαπαλλαγές. Δεν γίνεται δηλαδή οι εφοπλιστές να έχουν αφορολόγητο στο πετρέλαιο και να έχουν αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο οι αγρότες. Πρέπει να τους τιμωρήσουν οι νέοι, η νεολαία μας, που τους οδηγούν σε σπουδές πανάκριβες για να έχουν ένα πτυχίο που θα τους οδηγήσει σε μια δουλειά με δικαιώματα, με βάση τα όνειρα που κάνουν, ούτως ώστε να αποκτήσουν την επιστημονική μόρφωση που θέλουν και θα πρέπει ο γονιός να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και κυρίως να σας πω, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ άσχημη, βλέπουμε χιλιάδες παιδιά να χάνουν τη ζωή τους στην Παλαιστίνη, γυναίκες, άνθρωποι άμαχοι, αθώοι. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Όποιος δηλαδή θέλει να καταδικάσει αυτή τη στιγμή τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας με οποιοδήποτε τρόπο, αυτή τη στιγμή συμμετέχει η Ελλάδα με την στήριξη της ελληνικής φρεγάτας Ήτρα στην Ερυθρά Θάλασσα. 500.000 ευρώ μας κοστίζει η φρεγάτα Ήτρα. Πόσα νοσοκομεία εδώ στην περιοχή θα είχαμε φτιάξει, πόσα σχολεία, θα είχε τελειώσει ή όχι το φράγμα εδώ στα Φιλιατρά, νομίζω, ναι, ούτως ώστε να έχουν νερό οι αγρότες για την παραγωγή τους. Θα είχαν φτιαχτεί οι δρόμοι που είναι άκρος επικίνδυνοι στην Κυπαρισσία, ναι ή όχι? Τι δουλειά έχει 3.500 χιλιόμετρα μακριά ελληνική φρεγάτα με Έλληνες αξιωματικούς εκεί σε αυτή την περιοχή? 78 δισεκατομμύρια δώσανε στο Ζελένσκι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στήριξη εκεί της Ελλάδας. Όλα τα κόμματα το στήριξαν αυτό εκτός από το ΚΚΕ. Και από αυτά τα 78 δισεκατομμύρια δεν θα είχαν δοθεί για συντάξεις, δεν θα είχαν δοθεί για κοινωνική πολιτική όπως το λένε αυτοί. Πρέπει να καταδικαστεί, γιατί αν δεν καταδικαστεί θα βγουν και θα πούν ότι τους στηρίζει ο κόσμος. Ότι επιβεβαιώνει ο κόσμος, ότι εγκρίνει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι,
αυτή την πολιτική. Βλέπουμε τώρα στο πολιτικό λόγο, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ότι υπάρχει μια εσωτερική ατζέντα στην ουσία. Δεν υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αναδειχθούν και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες για να αποσυνδέσουν τα εσωτερικά ζητήματα και προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε γιατί. Γιατί θα αποκαλυφθεί η σύγκληση και η ταύτιση τους σε πολλά ζητήματα. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του Βελόπουλου και όλων των κομμάτων που συμμετείχαν στην Ευρωβουλή το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 5 χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει και στοιχεία, να ξέρετε, το ΚΚΕ, που δείχνουν ότι από τα 100 νομοσχέδια οδηγίες κατευθύνσεις που ήρθαν στο Ευρωκοινοβούλιο, τα 75 τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Τα 70 τα ψήφισαν όλοι μαζί, εκτός από το ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα 93 από τα 100. Το 93%. Και μάλιστα σε κομβικά. Δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που έβγαλε εκατομμύρια αγρότες στον δρόμο που φτάσαμε μέχρι τις Βρυξέλλες, την έχουν ψηφίσει όλοι. Mm-hmm. Τις προβλέψεις για 13 ώρες δουλειά την ημέρα, πάει το 8ωρο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγίες και Κατευθύνσεις, το έχουν ψηφίσει όλοι. Και μάλιστα την περίοδο του Qatar Gate με την κυρία Καηλή, που την πιάσαν στα πράσα, μαζί και με άλλους εκεί διεφθαρμένους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψήφισαν όλοι μαζί πάλι, εκτός από τους βουλευτές του ΚΚΕ, ότι αυτού του είδους οι νομικές υπηρεσίες, τα λόμπι τα λεγόμενα, τα επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι δημοκρατικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζωτικά στοιχεία. Και πλέον είναι νόμιμη η διαδικασία να παραγγείλει ένα νομοσχέδιο μια εταιρεία, να το πληρώσει και να περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Στεφανάκη, όλοι γνωρίζουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, μπαίνετε στη διαδικασία έτσι, να διεκδικήσετε μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Σίγουρα με τους κάνουμε τη χάρη να φύγουμε. Αφού είμαστε το κακό σπυρί, είμαστε αυτοί που θα τους αποκαλύψουμε. Είμαστε αυτοί που θα τους καταδικάσουμε. Είμαστε αυτοί που θα καταψηφίσουν όλα αυτά τα νομοσχέδια και είμαστε αυτοί που μπορούν να βάλουν εμπόδια. Υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον πλευρά Ελλάδα. Γίνεται προσπάθεια και από άλλα κομμουνιστικά κόμματα, εργατικά κόμματα στην Ευρώπη να αποκτήσουν τη δύναμη να κατεβάσουν ψηφοδέλτια και να στηρίξουν την ίδια κατεύθυνση. Δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα πολλά. Άρα δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Όσοι λοιπόν με αυτό το επιχείρημα που είναι παλιό, το ξέρουμε χρόνια, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να μην στηρίξει το ΚΚΕ για να μην εκφράσει την καταδίκη του, νομίζουμε ότι είναι γελασμένοι. Δεν θα περάσει αυτό. Το ΚΚΕ προφανώς έχει τη θέση ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Γιατί δεν αφορά τα προβλήματα του λαού και των εργαζομένων. Μάλιστα είναι η αιτία για τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούν οι ευρωπαϊκοί λαοί και να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν σε ένα άλλο όμως επίπεδο. Σε επίπεδο της ειρήνης, της φιλίας, μιας οικονομίας που νοικοκύρει στον τόπο του κάθε λαού θα είναι ο ίδιος ο λαός. Με βάση τον πλούτο που παράγουμε, την επιστήμη που έχει αναπτυχθεί, mm-hmm. την τεχνολογία, την παραγωγικότητα. Εξάλλου είδαμε έτσι και τους αγώνες των αγροτών που ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την κοινή αγροτική πολιτική που καίει έτσι όλο τον αγροτικό τομέα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Τώρα το διακύβευμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποιο είναι σε αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, στις 10 του Ιούνιου, μία μέρα μετά τις ευρωεκλογές, τα προβλήματα θα είναι εδώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εδώ. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εδώ και πρέπει να είναι εδώ και μια μεγάλη, ισχυρή, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει ο λαός με το κίνημά του και το ΚΚΕ δυνατό και μπροστά. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για συμπολίτευση και για συνένεση. Έχουμε λοιπόν πολύ αγώνα να κάνουμε ακόμα για να καταφέρουμε και αυτά που δεν έχουμε κερδίσει, για να ανοίξει η προοπτική και η ελπίδα πραγματικά για μια άλλη κοινωνία, για μια άλλη οικονομία που θα μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά και με τους υπόλοιπους λαούς, να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση να σκοτώνονται λέει, για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και για το μοίρασμα των χωρών. Άρα εκτιμάτε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην Ευρώπη, γιατί αυτή την Ευρώπη που έχουμε, αυτή η Ευρώπη δεν ικανοποιεί όλους μας. Προφανώς, είναι η πολιτική της είναι φως φανάρι. Ότι δεν αφορά τα προβλήματα των εργαζομένων. Μάλιστα, θυμάστε, μας λέγανε θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και από τότε που το είπανε μέχρι σήμερα, ούτε πλαστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Όχι χρυσά.
Υπάρχουν 95 εκατομμύρια αυτές μη άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. 95 εκατομμύρια. Μάλιστα, το 50% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει χωρίς συλλογική σύμβαση. Πολλοί από αυτούς είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Και πολλοί από αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας είναι παιδιά κάτω των 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδεικνύεται ότι όσο περισσότερο εξελίσσεται αυτή η πολιτική και διευρύνεται, τόσο δυσανάλογη είναι και η βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και του απλού λαού, των αγροτών, των μικρών επαγγελματιών. Πρέπει λοιπόν να σπάσουν αυτά τα δεσμά που μας έχουν βάλει. Και προφανώς, ξαναλέμε, εμείς πιστεύουμε και μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών σε ένα άλλο επίπεδο. Πιστεύουμε στην Ευρώπη των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, των λαών, του σοσιαλισμού βέβαια, γιατί αυτό υπάρχει μια βασική προϋπόθεση σε επίπεδο και οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και σε επίπεδο εξουσίας. Κύριε Στεφανάκη, επειδή αρκετοί πολίτες έχουν δει κάπως χαλαρή αυτή τη διαδικασία, χαλαρά θα έλεγε κανείς, και ότι ίσως να είναι χαλαρή και η ψήφος τους στο τέλος. Ναι. Τι θα τους λέγατε? Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές. Ξαναλέμε, συνδέονται αυτές οι εκλογές και με τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο λαός μας και στο εσωτερικό της χώρας. Το μήνυμα που μπορεί να στείλει θα πιάσει τόπο εάν ψηφίσουν ΚΚΕ. Θα πιάσει τόπο γιατί θα καταλάβουν αυτοί που σήμερα έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση ότι ο λαός αντιδρά και ότι καταδικάζει αυτή την πολιτική. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα δυναμώσει και τους αγώνες στο επόμενο διάστημα. Γιατί έτσι έγινε και στις εθνικές εκλογές. Εκφράστηκε ένα ρεύμα αμφισβήτησης στις προηγούμενες εκλογές. Το ΚΚΕ με ένα μικρό ποσοστό προς τα πάνω ενισχύθηκε. Και μάλιστα στις περιοχές που συγκεντρώνεται εργατική τάξη, όπως στην Αττική, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αμέσως μεταφράστηκε σε πολύ μεγάλους μαζικούς αγώνες μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, με αποκορύφημα τις κινητοποίησεις που γίνανε για αυτό το απαράδεκτο εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα των Ντομπών. Ναι. Και για τη συγκάλυψη που έγινε προσπάθεια να γίνει. Εκτιμάτε ότι θα ενισχυθεί έτσι επιπλέον το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, εμείς συζητάμε με πολύ κόσμο αυτή την περίοδο και πάντα βέβαια. Αυτό δεν σταματάμε. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στα χωριά, στις γειτονιές, παντού. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμφωνία στην περιγραφή των προβλημάτων, μπορούμε να πούμε. Γιατί και αυτό έχει μια σημασία. Αυτό που μένει είναι το τι θα κάνουμε. Υπάρχει κόσμος που προβληματίζεται, το σκέφτεται να στηρίξει το ΚΚΕ και ξέρουμε ότι δεν συμφωνήσει όλα. Εμείς λέμε να το κάνει. Γιατί δεν βάζουμε ως προϋπόθεση να συμφωνούν όλοι σε όλα με το ΚΚΕ. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όμως είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να ξεκινήσουμε πιο δυναμικά τους αγώνες μας. Με μικρότερο ποσοστό του ΚΚΕ δεν ανοίγει αυτή η προοπτική. Με μεγαλύτερο ποσοστό, όσο πιο ψηλά γίνεται, ανοίγει η προοπτική να υπάρξει μια πραγματική αντιπολίτευση που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κατακτήσεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και καλή δύναμη, έτσι, επίσης, γιατί έχετε 2-3 εβδομάδες ακόμα. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις.
Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Αγκαλιά Β62. Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή. Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη. Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα. Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει. Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά. Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Έλα και εσύ στο Σύλλογο Η Αγκαλιά. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση. Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί. Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων. Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας. Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα. Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή. Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ για την τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής και εμφυών συστημάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Περισσότερες από 60 ομάδες από όλη την Ελλάδα αλλά και από ελληνικό σχολείο του Μαϊάμι θα παρουσιάσουν και έτσι όλα τα έργα τους και θα δουν την εφαρμογή τους σε ηλεκτρονικά και επαγγελματικά. Τον δρόμο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ανοίγει για τρίτη φορά η Καλαμάτα μέσα από το Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εμφυών Συστημάτων. Οι συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση ξεπερνούν τις 60 ομάδες, με περισσότερους από 640 άμεσα συμμετέχοντες προέρχονται από όλη την Ελλάδα αλλά και από ελληνικό σχολείο που εδρεύει στο Μαϊάμι. Ένα φεστιβάλ που έχει βραβευτεί με χρυσό μετάλλιο,
που φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 60 ομάδες, με πάνω από 650 συμμετοχές και που φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έστω και διαδικτυακά ομάδες από το αλληνόφωνο σχολείο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Οι προτάσεις και οι ιδέες των ομάδων μπορούν να εφαρμοστούν για να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα. Καλαμάτα που βλέπουμε νέοι, εκατοντάδες νέοι να έρχονται και να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ και εμείς όπως έχουμε υποχρέωση τους δίνουμε τη δυνατότητα τα παιδιά μας να έρθουν και να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους, το ταλέντο τους. Και γιατί όχι αυτές τις προτάσεις τα επόμενα χρόνια να ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας, να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας, να κάνουν καλύτερη την πόλη μας. Μία αλυσίδα γνώσεων ξεντυλίγεται στην πλατεία Καλαμάτας, όπου θα λάβουν μέρος ομάδες όλων των ηλικιών, έχοντας την ευκαιρία να δουν το project τους σε επαγγελματική εφαρμογή. Με ηλικιακές ομάδες από νηπιαγωγεία μέχρι και πανεπιστήμια. Θα δούμε project από δύο σχολές πανεπιστημίων, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από το Τμήμα Μηχανολόγων στην Πάτρα, καθώς επίσης και από το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, τα οποία έχουν να κάνουν με ντρόν. Όμως ταυτόχρονα οι μικροί μας φίλοι θα δουν τα project τους να έχουν πλέον επαγγελματική εφαρμογή, αφού θα έχουμε και δύο εταιρείες, οι οποίες η μία εταιρεία είναι ασχολείται επαγγελματικά με τα drone, καθώς και θα έχουμε και ένα ρομποτικό σκυλί, το οποίο χρησιμοποιείται για ανίχνευση αερίων κτλ., όπου είναι επικίνδυνο να πάει άνθρωπος ή γενικά MVO-ων. Και μια εταιρεία η οποία σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας εδώ στην Καλαμάτα έχει εφαρμόσει σύστημα αυτόνομης άρδρευσης με αγρομετρολογικούς με βάση τα δεδομένα που παίρνει από αισθητήρες σε μια καλλιέργεια πατάτας που έχει το γεωπονικό. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει αύριο Σάββατο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας στις 5.30 το απόγευμα. Θα ξεκινήσει 5.30 ώρα το απόγευμα. Ανοιχτή φυσικά προς όλο το κοινό. Θέλουμε το κοινό να έρθει, να συζητήσει με τους μικρούς μας επιστήμονες και να δουν όλοι πώς σκεφτήκανε και υλοποιήσανε τα project τους. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το σιδηρόδρομο, γιατί τον κόδωνα του κινδύνου κρούει το κίνημα διάσωσης και επαναλειτουργίας σιδηροδρόμου σε υπόμνημά του προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μπρούσαλη, εκπρόσωπος του κινήματος. Καλησπέρα σας κύριε Μπρούσαλη. Καλησπέρα κύριε Αλληλοπούτου. Επανήλθατε με ένα υπόμνημα, κύριε Προύσαλη, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπου εκεί θέτεται αρκετά ζητήματα και φέρνετε στην επιφάνεια σχεδόν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και μάλιστα κάνετε και συγκεκριμένες προτάσεις. Ναι. Το υπόμνημα κατατέθηκε κατά τη συνάντησή μας την προχθεσινή, την Τρίτη που είχαμε το μεσημέρι, ναι, με τον Περιφερειάρχη. Πρέπει να πω εξ αρχής ότι προσκρούσαμε σε μια αρνητική στάση του Περιφερειάρχη εδώ Πελοποννήσου στο ζήτημα που βάλουμε εδώ για το σιδηρόδρομο. Καταρχήν, δηλαδή, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, εμείς αναφέρουμε πρώτα-πρώτα ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και γίνεται απελπιστική από το ζήτημα της δασοποίησης που συντελείται μέρα με τη μέρα και απειλεί με σύντομη εξαφάνιση του σιδηροδρόμου. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο τα χόρτα και κάτι τέτοια. Χρόνο με το χρόνο τα δέντρα που φυτρώνουν είτε ένθεν και εκείθεν τις γραμμές, είτε ανάμεσα στις ράγες, είτε και μέσα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, αυτά θα ριζώσουν και ουσιαστικά θα αποτελέσουν μια πολύ δύσκολη αντιμετώπιση, θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για να αντιμετωπιστούν μελλοντικά ή αν επιχειρηθεί η ανακατασκευή της γραμμής. Και από την άποψη αυτή, πέραν από άλλα ζητήματα που επαναφέραμε και το ζήτημα της αν υπάρχουν χρήματα, αυτά που εξήγηλε ο κύριος Νίκας στην προηγούμενη φάση, ας πούμε, όταν ήταν ο ίδιος Περιφερειάρχης δηλαδή, τα οποία διέψευσε ο κύριος Πτωχός, θέσαμε αυτό το δραματικό ζήτημα της ανάγκης άμεσης επέμβασης για στοιχειώδη συντήρηση για αποτροπή της δασοποίησης, καταρχήν ως πρώτο ζήτημα. Δυστυχώς και άλλα βέβαια τα οποία αναφέρουμε, αλλά δεν βρήκαμε την ανταπόκριση που θα περιμέναμε, παρότι ας πούμε ζητήσαμε και τη συνδρομή εδώ πέρα της Περιφερειακής Αρχής στο να μπει μπροστά, προκειμένου να συντονιστούν και οι διάφοροι κρατικοί φορείς για να επιληθούν κάποια ζητήματα, τι είναι αρμοδιότητα, είναι το ένα και τι είναι το άλλο.
ως Πελοποννήσι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το άσετο, όπως το είπαμε, αυτή η μεγάλη έτσι, κληρονομιά, η πολιτιστική, η αρχαιολογική που συνιστά η υπόθεση του Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, πέρα από την σύγχρονη χρησιμότητά της, που μπορώ στη συνέχεια, άμα θέλετε, να επαναλάβω ορισμένους τρόπους πώς μπορεί να είναι χρήσιμη και σήμερα. Είναι μια υπόθεση ενός έργου πολιτισμού που έχουμε χρέος να το υπερασπίσουμε, να το διαζώσουμε. Και πρέπει για να διασωθεί, πρέπει καταρχήν και η δασοποίηση να αποτραπεί και στη συνέχεια να αρχίσει η σταδιακή επαναλειτουργία του. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είσαστε ικανοποιημένος από αυτή τη συνάντηση. Ωστόσο θέσατε και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία τώρα, έτσι, όπως γιατί είναι απαραίτητος για κάποιες έτσι, περιοχές ο σιδηρόδρομος. Θέσατε και κάποια ζητήματα τέτοια. Ναι. Κοιτάξτε, πρόσφατα είχαμε και το παράδειγμα να ενδιαφερθεί και από την ελβετική έτσι, πρεσβεία. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον και υπήρξε ένα κλιμάκιο μάλιστα με ανθρώπους εκεί που γνώστες του αντικειμένου και μηχανικούς και άλλους που λειτουργούν με άριστο τρόπο παρόμοιες γραμμές έτσι, ορεινής χάραξης και παρόμοιου εύρους, όχι παρόμοιου, ακριβώς το ίδιο εύρους, μετρικού εύρους, εδώ με την γραμμή εδώ της Πελοποννήσου. Και μάλιστα είχε κληθεί και ο κύριος Περιφερειάρχης εκεί στην πρεσβεία και εκεί συνυπογράψανε κάποια έτσι γενική και αόριστη έτσι διακήρυξη. Εν πάση περιπτώσει άκουσε άμεσα το παράδειγμα της άριστης αξιοποίησης εκεί των γραμμών των παλιών και για επιβατικές μεταφορές και για τουριστικούς λόγους και για εμπορευματικές ακόμα μεταφορές. Εδώ ένα μικρό μέρος των εμπορευματικών μεταφορών αν εκτραπεί στο σιδηρόδρομο, που δεν χρειάζεται, οι εμπορευματικές μεταφορές δεν χρειάζεται ούτε ταχύτητες μεγάλες και πάση περιπτώσει ούτε το εύρος γραμμής είναι εμπόδιο. Μπορεί να καταστεί γραμμή βιώσιμη και από αυτό και μόνο. Πέρα από την τεράστια τουριστική της αξία, η οποία έχουμε εδώ, δεν είναι τώρα να παριθμίσω, τους τόσους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν εδώ στη Πελοπόννησο, που γειτνιάζουν με τη σιδηροδρομική γραμμή. Τους τόσους χώρους ιστορικής σημασίας που και αυτοί γειτνιάζουν με την σιδηροδρομική γραμμή. Την περιβαλλοντική έτσι, τη σημασία του τρένου ως του φιλικότερου μέσου μεταφοράς χερσαίου σήμερα. Και χίλια δυο άλλα έτσι, παραδείγματα τα οποία καθιστούν πραγματικά μια αναγκαιότητα σήμερα το σιδηροδρόμο. Εμείς λοιπόν δεν ζητήσαμε την άμεση έτσι λειτουργία στο σύνολο της γραμμής. Ζητήσαμε καταρχήν τη διάσωση της γραμμής και τη σταδιακή επαναλειτουργία της. Δυστυχώς, όπως είπα πριν, προσκρούσαμε σε μια έλλειψη, θα έλεγα, ήταν διάχυτη η έλλειψη ενδιαφέροντος και μας παρέπεψε μάλιστα στο να φτιάξουμε εμείς μόνοι μας μελέτες κλπ. Όταν του αντιπαραθέσαμε και μια σειρά παραδείγματα δαπανών εδώ της περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία με γενναιοδορία δίνονται προς κάθε κατευθύνσεις, που για μας είναι τέλος πάντων αμφίβολης προτεραιότητας, τέλος πάντων, βέβαια, η κύριε μη περιφερειακή σημασία. Τίθεται και το ερώτημα, αν υπάρχουν χρήματα. Φαντάζομαι χρήματα, ότι πρέπει να αναζητηθεί, κοιτάξτε, χρηματοδότηση γι' αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να οχυρώνεται, ας πούμε, οποιοδήποτε θεσμός και ο θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης εδώ της Πελοποννήσου πίσω από το... Ξέρετε, η αρμοδιότητά μου εμένα είναι για δρόμους, είναι για εκείνο, για τ' άλλο και δεν μπορώ να επέμβω, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον ΟΣΕ, δεν μπορώ να συνεργαστώ με την ΓΕΟΣΕ. Εμείς μιλήσαμε για χαμηλής τάξης μεγέθους καταρχήν δαπάνες, οι οποίες προς την κατεύθυνση, όπως είπαμε αρχικά, του πρώτου στόχου, της αποτροπής της δασοποίησης, θα μπορούσαν να είναι απόλυτα εφικτές. Και μάλιστα, ξέρετε, υπάρχει και το άλλο, ότι η όποια αποδασοποίηση της γραμμής είναι και ωφέλιμη και ως αντιπυρική ζώνη, ειδικά μέσα σε οικισμούς που την άλλη φορά διάβασα στη Βαλήρα υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι κινδυνεύουν τα σπίτια εκεί των κατοίκων και γενικότερα μέσα σε κάποια δύσβατα τμήματα της γραμμής. Μπορεί δηλαδή και από αυτή την άποψη να υπάρχει συνεργασία και σκοπιμότητα με άλλους φορείς. Δεν είναι δικαιολογία δηλαδή ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος, είναι ΟΣΕ, είναι για ΟΣΕ, είναι
δεν ξέρω, το Υπουργείο είναι η πυροσβεστική. Αυτό ζητήσαμε με επιμονή από τον Περιφερειάρχη. Να μπει μπροστά για λογαριασμό της Πελοποννήσου, των Πελοποννησίων, που είναι δικιά τους πρώτα υπόθεση και μετά του οποιοδήποτε άλλου, για το να διασωθεί αυτή η υπόθεση, ας πούμε, του σιδηροδρόμου, αλλά και να είναι και χρήσιμο, όπως είπαμε. Τώρα εσείς θα προχωρήσετε και σε άλλες έτσι, δράσεις για την ανάδειξη του προβλήματος. Ναι, βεβαίως. Εμείς θα κινηθούμε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση μπορεί το θέμα να ξανατεθεί και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μεταπιστεί και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ίσως να δει το θέμα διαφορετικά. Δεν μπορεί δηλαδή να υπεκφεύγει από ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αν είναι δυνατόν. Και να λέμε, δηλαδή είναι τυχαία οποιοδήποτε υπουργός προσωρινά βρίσκεται σε κάποιον υπουργικό θόκο ή οποιοδήποτε διοικητής οργανισμού ΟΣΕ κλπ. Ή για ΟΣΕ και δεν είναι αυτός που είναι εκλεγμένος για 5 χρόνια για μια υπόθεση που είναι μέσα στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του. Βέβαια και είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Είναι τι γίνεται. Υπάρχουν, μας διέψευσε την ύπαρξη δεσμευμένου χρηματικού ποσού, όπως έλεγε και ο κύριος Νίκας, καταρχήν για να ανταχθεί το κομμάτι Κορίνθου Ναυπλίου της γραμμής και να επαναλειτουργήσει ως πρώτο βήμα εκεί. Ότι δεν υπάρχουν τέτοια χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Ο κύριος Νίκας πρέπει να διευκρινίσει εδώ πέρα τι συμβαίνει ακριβώς. Θέσαμε και θέματα, το θέμα ΕΠΤΑ ως ένα πρώτο βήμα, για παράδειγμα, που αφορά και τη Μεσσηνία. Είναι η επαναλειτουργία του τμήματος Καλαμάτας Μεσσήνης, που είναι μάλιστα και πατρίδα εκεί του κύριου Περιφερειάρχη. Γιατί τώρα με τον αυτοκινητόδρομο που δημιουργείται εκεί δίπλα, δεν ξέρουμε πόσο θα σεβαστούν εκεί την ακεραιότητα της γραμμής, που για μας και αυτό το τμήμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να αποτρέπει την συμφόρηση στην κυκλοφοριακή μέσα στην Καλαμάτα, και μπορεί να τύχει μάλιστα και πρώτο στην προτεραιότητα της επαναλειτουργίας. Μάλιστα. Θέσατε έτσι αρκετά ζητήματα και βέβαια έχουμε πει και αρκετές φορές τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους βανδαλισμούς, με την καταστροφή όλο αυτού του υλικού. Ναι, αυτά είναι πραγματικά τόσο θλιβερή εικόνα που... Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα είναι ευθύνη, ας πούμε, της ΓΕΟΣΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού ως διατηρητέων εκεί αυτών των κτηρίων. Εντάξει, το Υπουργείο Πολιτισμού και οι γραφειοκράτες και οι όποιοι δεν ξέρω τι, ας πούμε. Τι θα γίνει δηλαδή, ποιος θα τους κινήσει, ποιος θα πιέσει, ας πούμε, για να αρχίσει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε εσείς, θέλετε να ενωθούν όλες οι δυνάμεις για να διεκδικηθούν να όλα όλες αυτά. Οι δυνάμεις και θέλουμε σε αυτό να πρωτοστατήσει η περιφερειακή αρχή ως εκπρόσωπος των Πελοποννησίων. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια θέματα, όπως του είπαμε εκεί και του Περιφερειάρχη, δεν μπορεί να είναι ο κάθε απλός πολίτης, ο κάθε έτσι ευαισθητοποιημένος έτσι ακτιβιστής ή οτιδήποτε, ας πούμε, να παίρνει πρωτοβουλίες από εδώ και από εκεί, είτε προς την κατεύθυνση τη μία είτε προς την άλλη, εάν απουσιάζει ο θεσμός αυτός ο οποίος εκπροσωπεί εδώ την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Κύριε Μπρούσαλη, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, εκτιμώ, να τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα που παραμένει, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Άρα έχουμε μπροστά μας διεκδικήσεις, αγώνες, για να επιτευχθεί και ο στόχος. Ναι, και ήταν, πρέπει να πω, ήταν και εκπρόσωποι της Μεσσηνίας εκεί στη Δεκαμελή, το κλιμάκιο αυτό που είχαμε επισκεφθεί τον Περιφερειάρχη, και εκπροσωπήθηκε και η Μεσσηνία σε αυτή την προσπάθεια, η οποία δεν είναι ούτως ή άλλως, δηλαδή, και οι Αρκάδες να ήταν μόνοι, δεν θα μιλάγανε μόνο για την Αρκαδία ή για την Αργολίδα, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω έτσι με την ευκαιρία ότι ήταν και εκπρόσωποι και από τη Μεσσηνία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή και συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια αθλητική είδηση. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 κατηγορίας στη Μεσσηνία, όπου ο Πολύβιος Μεγαλόπουλης πήρε σημαντικό εντός έδρας αποτέλεσμα κόντρα στον Δίωνα Κυπαρισίας και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Yeah.
πολύ σημαντικό αποτέλεσμα συνέχισε την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα της Α1 Εκασκενόπου Πολύβιος Μεγαλόπολης, που συγκαταλέγεται στην κορυφαία τετράδα της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι, πατώντας γκάζι στην δεύτερη περίοδο, κατόρθωσαν να χτίσουν διψήφια διαφορά και να φτάσουν στο φινάλε να πανηγυρίσουν το Ροζφύλλο με 71-55. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, ο Πολύβιος βρίσκεται στην τέταρτη θέση έχοντας 31 βαθμούς έναντι των 33 που έχει ο Δίωνας και καταλαμβάνει την δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για μας ήταν κομβικό το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και επιθετικά. Στο δεύτερο λιγάκι τα μπλοκάραμε λίγο, αλλά προσπαθήσαμε και μέχρι τέλος και τελικά δικαιωθήκαμε με την νίκη αυτή, που ήταν μέσα στους στόχους μας να την πετύχουμε, για να εξασφαλίσουμε θέση στην τετράδα. Δομάς χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Για μένα ήμασταν πολύ παθητικοί, φάγαμε 50 πόντους, δεν μπορεί να κερδίσει καμία ομάδα με 50 πόντους παθητικό πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσανε, τα παιδιά έρχονται από μια πολύ μεγάλη αλλαγή, όλη η ομάδα ήταν στημένη γύρω από τον Πελεκάνο. Προσπάθησε αυτές τις 10 μέρες, 15 μέρες που είμαι στην πόλη να αλλάξω λίγο τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι εύκολο, θέλει χρόνο. Ήταν όλη η ομάδα προσαρμοσμένη πάνω στον Πελεκάνο, έπαιρνε από το 80% των επιθέσεων, αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα παιδιά είναι αγχωμένα, έτσι. Αλλά είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, τους πιστεύω, γι' αυτό ήρθα εδώ και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Για τον Πολύβιο Μεγαλόπολη, το πλασάρισμα στην κορυφαία τετράδα αποτελεί την επίτευξη των στόχων του, ενώ για την ομάδα του Δίωνα, μετά την απώλεια του Μιχάλη Πελεκάνου αλλά και την επιστροφή του Χρήστου Μυριούνη στον πάγκο, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Στόχος τώρα η τετράδα ήταν εξ αρχής. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς θα προσπαθήσουμε, τα παιδιά είναι σε καλή και ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση από ό,τι φαίνεται και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και θα βλέπουμε παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να βάλουν το μυαλό τους λίγο να μπουν στην ομάδα πιο πολύ, να βγουν κάποιοι παίχτες μπροστά. Ήταν όλοι πίσω από τον Πελεκάνο τα προηγούμενα μάτς. Αυτό πρέπει να αλλάξει, αυτό προσπαθώ να δουλέψω. Ακούνε, κάνουμε καλές προπονήσεις, πιστεύω θα μας βγει. Ήθελε λίγο χρόνο ακόμα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και σε 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.